Και γεια σας, φίλοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα διάσωση σούπερ μαγική και είμαστε στην Αθήνα, πρώτη στάση, το Αρχαιολογικό Μουσείο που το έμαθα την προηγούμενη φορά που ήρθα και πήρα το ωραίο τουρκικό. Εδώ εντόπισα επίσης ένα σούπερ τουρκικό καφέ με πολύ μεγάλα μποτάκια, μου θυμίζει κάτι πολύ παλιά μου τουρκικά που είχα πολύ καλά αίματα. Αλλά ο στόχος αυτής της διάσωσης, αυτή τη εξόρμηση, είναι τα βαθιά κόκκινα περιστέρια, τα κεραμιδί να τα πούμε. Να, σαν αυτό που βλέπετε είναι όλο κόκκινο, αυτό το μεταλλαγμένο καφέ που λέω, να το, που στις ράτσες δεν μου αρέσει πολύ, αλλά στα άγρια είναι ok, δεν με πειράζει. Οπότε, ναι, στόχος αυτής της διάσωσης είναι κυρίως τα κόκκινα περιστέρια, τα μεταλλαγμένα. Και εννοείται ό,τι άλλο πολύ special βρω, όπως το τουρκικό που είδα πριν. Έκατσα και κάτω. Και ξεκινάει λοιπόν επίσημα η διάσωση. Εδώ έχω δει δύο ωραία έτσι βαθιά κόκκινα περιστέρια και το τουρκικό. Για να δούμε όμως πού είναι το τουρκικό, γιατί μια φορά το είδα μόνο, μετά εξαφανίστηκε. Αλλά εγώ θα επιμείνω μέχρι να εμφανιστεί, δεν φεύγω. Και να μια πολύ ωραία περιστέρα της απόχρωσης στο καφέ αυτό το ωραίο. Και είμαστε σε μια εκκλησία που την έχουμε κάνει στόχο κλασικά εδώ και μήνες και θα πάρω αυτόν εδώ τον ωραίο περιστέρο που τον ξέρω από τον Αύγουστο κιόλας. Αλλά τότε δεν μάζευα πολλά και ωραία, μάζευα μόνο τουρκικά. Αλλά τώρα μπορεί να μπει και αυτό στην παρέα, είχα παλιά ένα ίδιο σε τουρκικό. Και πήραμε τον μαγικό περιστέρο. Και είμαστε εδώ στις βιβλιοθήκες, κλασική στάση και αυτή, αλλά δεν βλέπουμε πουθενά τη δεκαφτούρα Μπαμπινιώτης. Θα διαβάζει τώρα. Είναι και νωρίς ακόμα. Εδώ έχουν φράξει για κάποιες εργασίες. Δεν πολύ μπαίνει κόσμος και όχι πολύς κόσμος, ίσον όχι και πολλά περιστέρια. Εντάξει, δεν πειράζει. Αθήνα είναι. Δεν έχει εδώ πολλά. Θα έχει πολλά στο παραδίπλα στενάκι σιγά. Εδώ κάτι για μένα δεν έχει. Ας πούμε το πιο αξιόλογο πράγμα είναι αυτή η βούτα που είναι πρακτικώς το μόνο καθαρό αιμο πουλί που υπάρχει σε αυτή την γειτονιά, αλλά δεν με ενδιαφέρει να την πάρω γιατί δεν με ενδιαφέρει να την πάρω. Αν είχε βέβαια κάποιο καλύτερο χρώμα θα την έπαιρνα. Αλλά είναι καιρό στην πόλη όπως βλέπω, έχει βρωμίσει, οπότε σημαίνει ότι ζει καλά. Για ράτσα καλά τα κατάφερε στο δρόμο. Εντάξει, όπως το έχω πει εξάλλου, οι βούτες κυριολεκτικά είναι μαγριοπερίσσα που πάνε πάνω κάτω, σιγά το σπουδαίο πλάσμα. Τέλος πάντων, δεν βλέπουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Υπάρχει και ένα τουρκικό δρόμο, αλλά γκρίζω με αυτό εδώ. Κάτι από τα περιστέρια στόχος, όπως special τουρκικό ή κάποιο βαθύ κόκκινο περιστέρι, έτσι. Ωραίο, σαν αυτά που πήρα πριν. Δεν έχει, οπότε συνεχίζουμε. Και είμαστε στο Σύνταγμα τώρα, εδώ στο κυπάκι πλατεία Αθήνα και έχει ένα ωραίο καφέ περιστέρι. Και πήραμε το όμορφο καφέ περιστέρι. Και είμαστε για ακόμα μια φορά στην Κοτζιά να ταΐσουμε τα περιστέρια και να δούμε αν έχει και τίποτα να πάρουμε. Βέβαια, όπως είδα τα λίγα λεπτά που είμαι εδώ πριν κάνω το βίντεο, δεν έχει και τίποτα για να πάρω. Σίγουρα είναι και ταϊσμένα αρκετές φορές πριν να εμφανιστώ εγώ. Και αυτό δεν βοηθάει, εννοείται, στο να πάρω περιστέρι. Άμα είναι χορτάτα, δεν έρχονται. Τα μορφικά τους είναι πάνω κάτω τα ίδια με τις περασμένες φορές. Αρκετά καφέ, ασρέδ. Είδα έναν αρχάγγελο, σίγουρα θα έχει κι άλλους. Κάποια λευκά, παρδαλά. Είδα ένα ωραίο έτσι σοκολατή τύπου καφετή χρώμα που νομίζω το έχω δει και τις δύο περασμένες φορές που έχω έρθει. Τώρα βέβαια μοιάζει λίγο πιο ταλαιπωρημένο, τώρα να είναι από ασθένεια, να είναι τραυματισμένο γιατί είναι και λίγο μαθημένο. Θα το δούμε, άμα έρθει κοντά και το πιάσω θα το εξετάσω και άμα είναι ok από υγεία το παίρνω και αυτό. Εδώ τώρα είδα ένα πολύ ωραίο. Δείτε, αυτό το καφέ έχει ένα ωραίο μαύρο μπάλωμα, να. Ωραία μετάλλαξη, καφέ με κατράμι πάνω του. Έτσι ιδιαίτερο. Εντάξει, τα καφέ και τα σρέ το εμφανίζουν, αλλά όχι τόσο μεγάλο βαθμό αυτό. Είναι special. Άμα έχει και φτάσει πόδια σίγουρα θα το έπαιρνα. Τώρα εντάξει, δεν πολύ αξίζει, ένα καφέ είναι με μια μαύρη πιτσιλιά πρακτικώς.
τέλος πάντων, για να δούμε αν θα βρούμε και κάτι άλλο μέχρι να καταλήξω στο αν θα πάρω κάτι γενικότερα. Λοιπόν, περιπλανήθηκα λίγο ακόμα, δεν είδα κάτι. Ένα καφέ παραλίγο τουρκικό έχει. Έχει αυτό το ασρέτ που είναι κανονικό τουρκικό. Δεν έχει βέβαια τόσο μεγάλα μποτάκια όσο το άλλο το καφέ που είδα στην άλλη πλατεία όταν ξεκίνησα τη διάσωση. Που θα ξαναπάω εκεί, ελπίζω. Τώρα το ασέρ τουρκικό δεν νομίζω να το πάρω, έχω αρκετά στον περιστερώνω. Εδώ έρχομαι πως πάει κάτι πιο special που δεν το έχω στα δικά μου πουλιά. Αυτό το περίεργο σοκολατή απόχρωση περιστέρι μπορεί να πάρω άμα έρθει. Όπως το είδα καλά είναι στην υγεία του, απλώς λίγο ψωροφαγωμένο. Αυτό εκεί είναι. Είναι η ίδια περιστέρα νομίζω με τις άλλες δύο φορές που έχω ξανάρθει. Δεν είναι άλλο. Και να είμαστε λοιπόν στο σπίτι μετά την μαγική διάσωση στην Αθήνα. Με όλα τα περιστέρια που πήρα. Και όπως βλέπετε υπάρχουν και δύο, ας το πούμε, έξτρα περιστέρια που δεν τα έδειξα εν ώρα διάσωσης. Αυτό εδώ το ωραίο καφέ που πήρα από το πρώτο μέρος που πήρα και αυτήν εδώ. Και πάνω στο κλαδί, εδώ πέρα το όμορφότερο για μένα και καλύτερο από όλα το τουρκικό. Καφέ που είπα στην αρχή του βίντεο από το μέρος που πήρα τα δύο καφέ που έδειξα μόλις τώρα. Εδώ είναι και το καφέ του Συντάγματος και αυτός εδώ πολύ ωραίος περιστέρος, μαύρος, με κανέλη special απόχρωση αυτή. Και ας έχει δηλαδή το μαύρο δεν με πειράζει γιατί τα παιδιά του σαν τα άλλα καφέ θα βγαίνουν πολύ πιθανώς. Είχα δηλαδή τέτοιο περιστέρο και πιο ωραίο μπορώ να πω, με πιο έντονο κανέλη και με φτάσα πόδια σε τουρκικό. Τέλος πάντων, ας δούμε τώρα τα πουλιά και σε πιο κοντινή ματιά. Έχουμε καιρό να δείξουμε και όλες περιστέρια διάδοση σε λεπτομέρεια. Αλλά εντάξει, δεν έπαιρναν και κάτι τόσο τρελό. Αλλά τώρα αυτά είναι αθηναϊκά special περιστέρια. Καλά χρώματα για να τα δούμε. Ξεκινάμε από αυτό εδώ. Θηλυκό πρέπει να είναι. Είναι και το πρώτο που πήρα. Οπότε ας ξεκινήσουμε με αυτό που είναι και το πιο απλό όμως για μένα. Είναι λοιπόν της απόχρωσης που ήταν στόχος χρώμα, στη δικιά μου την πόλη δεν υπάρχουν τέτοια. Είναι αυτό το κλασικό το μεταλλαγμένο καφέ που είναι όλο full καφέ κατά κανόνα και η ουρά μπορεί να γκριζίζει κιόλας, έτσι να σκουραίνει. Αυτό είναι μέσα στο κομμάτι, δεν θεωρείται εκτός. Βέβαια αυτή έχει άσπρη πλάτη, γι' αυτό και τη δείχνω πρώτη, δεν είναι και full καφέ. Να τη λοιπόν. Έχει και μαύρο ράμφος αυτή εδώ, τη βλέπετε. Ενώ κανονικά η απόχρωση πάει πακέτο συνήθως με ροζ ράμφος. Γενικά εντάξει είναι λίγο εκτός, αλλά και πάλι το σύνολό της είναι εννοείται κανονικό, βαθύ μεταλλαγμένο καφέ. Συνεχίζουμε με ίδιο περιστέρι, από την ίδια πλατεία, ίδιας απόχρωσης, αλλά πολύ πιο αντιπροσωπευτικό εννοείται. Έχει το ροζ ράμφος, έχει κάτι μαύρες γραμμούλες, αλλά εντάξει είναι πιο ροζ. Η πλάτη είναι όλο αυτό το σταχτή, σκούρο, όχι άσπρο, που όπως είπα αυτό είναι μέσα στην απόχρωση, η πλάτη και η ουρά τους είναι πιο σκούρα. Εντάξει, έχει κάλα που είναι όλο καφέ, αλλά okay, και αυτό μετράει, είναι μέσα στο point, δεν χάνεται. Και ναι, πολύ ωραίο και αντιπροσωπευτικό κομμάτι αυτής της κατηγορίας χρώματος, που τις συναντάμε συνήθως σε ράτσες, που όπως έχω πει όμως σε ράτσα πάρα είναι δυνατό το γονίδι και όλα τα μικρά βγαίνουν ίδιο και ίδιο χρώμα. Τώρα αυτό αρσενικό μοιάζει, είναι λίγο πιο χοντροκομμένο, τώρα τι θα βγει δεν ξέρω. Είναι ενήλικο, θα φανεί. Γενικά όλα αυτά τα καφέ θα παρατηρήσετε ότι είναι μικρόσωμα. Τελευταίο μεταλλαγμένο καφέ και αγαπημένο μου, αυτό εδώ, full rose ράμφος. Η ουρά του είναι πιο ανοιχτό έτσι σταχτή. Θα μπορούσε να είναι για λίγο όλο καφέ, ακόμα και η ουρά. Αλλά οκ, okay, εντάξει, είναι μέσα στην απόχρωση και αυτό το πουλί δεν είναι εκτός, αλλιώς δεν θα το έπαιρνα. Και αυτό, μικρόσωμα όπως είπα, όπως όλα τα καφέ γενικότερα που έχω συναντήσει είναι μικρόσωμα πουλιά κατά κανόνα, δεν ξέρω. Γενικά, κάθε κατηγορία δρόμου, το χρώμα συνδυάζεται συνήθως και με ένα μέγεθος κατά σύμπτωση και με ένα συγκεκριμένο σωματότυπο. Αυτά τα μεταλλαγμένα καφέ έχουν αυτό το λεπτοκαμωμένο σωματάκι, μικρό σχετικά. Δεν ξεχωρίζει δηλαδή εύκολα τι είναι με το μάτι, αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Τέλος πάντων, θα φανούν στον περιστερώνα με τον καιρό. Συνεχίζουμε με αυτόν εδώ τον πολύ ωραίο περιστέρο. Δείτε εδώ.
κατράμι με κανελή πρακτικός, αυτή είναι η απόχρωση. Όπως είπα και πριν, είχα τέτοιον, αλλά με πολύ πιο έντονο κανελή, ήταν πολύ πιο ωραίος. Εννοείται. Είχε και άσπρη πλάτη, αν θυμάμαι καλά, ο παλιός. Αυτός έχει τρίχρωμη, έχει κατράμι, λίγο σταχτή και λίγα σπράκια. Τέλος πάντων, δεν λέει κάτι. Αυτό και άμα ήταν όλη πλάτη κατράμι, θα ήταν πιο ωραίο, θα ήταν πιο καλό το σύνολο. Αυτός εντάξει, κανονικό μέγεθος, μεγαλός όμως είναι. Αλλά είναι special απόχρωση, δεν υπάρχουν πολλά τέτοια στους δρόμους. Σπάνια βλέπεις τόσο έτσι αντιπροσωπευτικά. Αυτός εντάξει είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό της απόχρωσής του. Δεν είναι τόσο έντονο όσο το παλιό μου που ήταν και τουρκικό και ήταν δύο φορές πιο special εννοείται. Αλλά οκ, okay, είναι μια χαρά. Το συγκεκριμένο κιόλας τον ήξερα από τον Αύγουστο. Και είχε ζήσει πολύ καιρό στην πόλη. Εντάξει, το έχω πει πολλές φορές. Το προσδόκιμο ζωής στην Αθήνα είναι λίγο. Καμιά φορά με κάποιο ελευθερία τα βλέπεις μια φάση ζωής σου και τέλος. Αυτός είχε καταφέρει να ζήσει πολύ καιρό, αν υποθέσουμε πως από μωρό μέχρι μεγάλος. Σίγουρα είχε αναπαραχθεί και στην πόλη κάποιες φορές. Αλλά ποιος ξέρει πόσο ακόμα θα ζούσε. Τότε δεν μάζευα βέβαια και special περιστέρια, γενικότερα μάζευα μόνο τουρκικά. Αλλά τώρα μαζεύω γενικότερα special περιστέρια. Οπότε ήρθε επιτέλους και η σειρά του να τον πάρω. Και παλιά ήθελα βέβαια, αλλά όπως είπα μάζευα άλλα πουλιά. Οπότε με βαριά καρδιά δεν τον έπαιρνα. Αλλά τώρα τον πήρα επιτέλους. Και κλείνουμε με το αγαπημένο μου και το πιο γιγαντόσωμα απ' όλα, αυτό το τουρκικό δρόμο πανέμορφο καφέ. Τον πήρα και αυτόν τελικά στην επιστροφή όταν έφευγα από Αθήνα. Ξαναπήγα στα βιαστικά εκεί που τον είχα πρώτο δει και ευτυχώς τον πήρα. Είναι πολύ αξιόλογο, πολύ μεγάλο σώμα πουλί, με πολύ μεγάλα μποτάκια. Τώρα είναι βέβαια και φθαρμένα, όταν πέσει σε αλλαγή θα βγουν πιο πολύ, θα φανούν καλύτερα. Το μέγεθός σαν πιο μεγάλο λογικά, σχεδόν δύο φορές. Πολύ ωραίος περιστέρος, πολύ ωραίο μοντέλο. Βέβαια είναι άσπρο καφέ, κανονικά εδώ έχει 4 πρωτεύοντα φτερά λευκά και ένα εδώ 5 και εδώ έχει ένα λευκούλι, να το. Και τώρα βλέπω και ένα παρλαλό, να αυτό έτσι ωραίο. Καφέ, λευκό, μαύρο, σούπερ. Πριν κοντά 2 χρόνια, τώρα έχει κλείσει δηλαδή 2 χρόνια για αυτή η περίοδος, είχα τέτοια μοντέλα τουρκικά που κρατάγανε από γλόμπο. Οπότε και αυτός από γλόμπο κρατάει λογικά, έχει το σχήμα αυτό. Δυστυχώς αυτά τα μοντέλα όμως μου χάθηκαν με την ψευδοπανόλη τότε. Από τότε δεν είχα ξαναβάλει τέτοια στον Περσερώνα, δεν είχα απογόνους που να είχαν τουλάχιστον κληρονομήσει τα σώματα αυτά τα ιδιαίτερα, τα μακρουλά, τα μεγάλα. Τώρα βρήκα αυτόν εδώ. Θα μου δώσει μεγάλη βελτίωση όταν διασταυρωθεί με τουρκικά. Αν δηλαδή διασταυρωθεί και τώρα τα έχω όλα χύμα, ποιος ξέρει με τι θα ζευγάρωσε. Αλλά μπορώ να τον βάλω και για επιλεκτική αναπαραγωγή με τουρκικό. Να τα βελτιώσω λίγο και αυτά που υπάρχουν. Φαίνεται είναι τεράστιο περιστέρι, χοντρό κεφάλι το βλέπετε, μεγάλο σώμα, δύσκολο να το κρατάς με ένα χέρι. Είναι πολύ μεγάλο σώμα περιστέρι αυτό, πολύ καλό δείγμα. Και αυτά λοιπόν είναι τα περιστέρια που πήρα από την Αθήνα αυτή τη φορά, σε αυτή την επιχείρηση διάσωσης. Όλα τους special, έχουμε και τα νέα καφέ περιστέρια, αυτό το μοντέλο το μεταλλαγμένο, που μόνο στην Αθήνα το βρίσκεις εύκολα. Υπήρχε και στην Κοτσιά ένα, αλλά εμφανίστηκε λίγο πριν φύγω και χάθηκε αμέσως γρήγορα, δεν έκατσε πολύ. Αλλιώς θα το μάζευα και αυτό ήταν πολύ καλό χρώμα. Έντονο καφέ. Τέλος πάντων, όπως καταλάβετε, γενικά η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε σαν θέματα τα μεταλλαγμένα καφέ του δρόμου. Βέβαια, που είναι πιο ωραίο το γονίδιο και μεταλλάσσεται πιο καλά και ήπια με τα άλλα περιστέρια και δεν βγάζουν συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Πήραμε και τον Special Κατράμι Κανελή, που είναι επίσης μια πολύ special απόχρωση δρόμου. Και πήραμε και αυτό το πελώριο τουρκικό. Το βλέπετε και σε σύγκριση με τα άλλα, ειδικά τα καφέ που από την κατηγορία του είναι πιο λεπτοκαμμένα πουλάκια. Το βλέπετε, είναι σχεδόν δύο φορές μεγαλύτερος. Αυτός δεν είναι απίθανο να είναι και πρώτης γενιάς διασταύρωση με κάποιο τύπου γλόμπο. Άντε δεύτερης. Παρακάτω δεν τον κάνω. Έχει πολύ σώμα, πολύ μεγάλο τσαρούχι, είναι τέλειος. Αυτή λοιπόν ήταν η μαγική διάσωση. Μια ακόμα μαγική διάσωση στην Αθήνα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.